Τρέχουν να γεμίσουν ρεζερβουάρ οι καταναλωτές για να προλάβουν τις νέες αυξήσεις που έρχονται στη βενζίνη ενώψη και της μεγάλης εξόδου του Πάσχα. Οι αναλυτέ βλέπουν αυξήσεις διαρκείας και η αμόλυβδη έχει ξεπεράσει ήδη σε 5 νομούς τα 2 ευρώ το λίτρο. Είναι χαρακτηριστικό ότι στις 3 Απριλίου... Η τιμή της αμόλυδης ήταν 1,91 ευρώ λεπτά το λίτρο και στις 4 Απριλίου αυξήθηκε στα 1,92 ευρώ λεπτά το λίτρο. Δεν έχει 10 μέρες που τα είπαμε την προηγούμενη φορά και με ρωτούσατε πότε θα ανεβούν τα καύσιμα και γιατί το ξέρουμε. Τα ακούμε από τους οικονομικούς αναλυτές δυστυχώς. Όπως είπατε και εσείς καλπάζουμε στα 100 δολάρια πλέον από τα 50. Έχουμε ένα σχεδόν διπλασιασμό της τιμή σε μια-δυο εβδομάδες. Ο ΠΕΚ λοιπόν μείωσε την παραγωγή κατά ένα με 1 με 1,5 εκατομμύριο βαρέλια την ημέρα και αυτό εκτείναξε τιμές. Σημαίνει ότι δεν φτάνει το πετρέλαιο. Βέβαια όλα αυτά καταλαβαίνετε αν είναι αληθινά ή όχι. Γίνονται παιχνίδια κερδοσκοπικά πιστεύω για όλες τις χώρες ε, γιατί ποτέ δεν υπήρχε πρόβλημα με τα καύσιμα. Ε, ο Ελία θα καθίσει βαρύ στη λιγά του Πάσχα. Έτσι φαίνεται, όπω είπε και η κοπέλα, τα 2 ευρώ θα ξεπεραστούν μέσω, τέ, μέχρι τέλο εβδομάδα. Πολύ φοβάμαι που φτάσουμε τα 2, 10, 2, 20 μέχρι τη μεγάλη εβδομάδα, το τέλο τη μεγάλη εβδομάδα για το Πάσχα. Και όπω καταλαβαίνετε, πάλι τα νοικοκυριά θα αναστενάζουν, πάλι θα ζορίζονται. Είναι που είναι όλα τα άλλα πανάκριβα. Το μόνο που έμενα ήταν να ανεβούν πάλι τα καύσιμα. Είχαμε ηρεμήσει για λίγο, Τώρα το θέμα είναι ότι όταν ανεβαίνουν τα καύσιμα, ανεβαίνουν όλα. Θα ανεβεί πάλι το ρεύμα πιθανόν, θα ανεβούν οι μεταφορέ, θα ανεβούν τα τρόφιμα, θα ανεβούν τα πάντα όλα. Ε, δυστυχώς έχουμε αυξήσει στις τιμέ, κυρίως στην τιμή τη Υπάρχει μια σταθερότητα στην τιμή του δίζελ κίνηση, ε, το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο και εμεί να το ερμηνεύσουμε. Ενώ τα επίπεδα του αργού πετρελαίου είναι σε χαμηλότερα επίπεδα από ό,τι ήταν τους, προηγούμενου τους προηγούμενους μήνες. Δεν είδαμε από τα δηληστήρια όλο τον, προηγούμενο μήνα σημαντικές μειώσεις του ώστε να πέσει η τιμή κάτω από το 1 ευρώ και 90 λεπτά. φιλοδοξούμε και λέμε ότι πολύ πιθανό να έχουμε τις ίδιες τιμές, να μην ξεπεράσουμε τα 2 ευρώ αν δεν έχουμε τραγικές αυξήσεις στην τιμή του αργού πετρελαίου τις επόμενες ημέρες και να πάμε ομαλά για τις ημέρες του Πάσχα. Το πετρέλαιο είναι ένα χρηματιστηριακό προϊόν όπως έχουμε τονίσει πάρα πολλές φορές και δυστυχώς ε, οι τιμές ανεβαίνουν και κατεβαίνουν από ανθρώπους οι οποίοι είναι πάρα πολύ μακριά χωρίς να έχουμε τη δυνατότητα παρέμβασης. Η μόνη δυνατότητα παρέμβασης από το ελληνικό κράτος και την ελληνική κυβέρνηση είναι η μείωση των ειδικών φόρων κατανάλωσης και ενδεχομένως και η μείωση του ΦΠΑ που είναι από τους πιο υψηλού που υπάρχουν σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή τη στιγμή η τιμή του, της αμόλυβδης που κυμαίνεται και μέχρι πού μπορεί να φτάσει την περίοδο του Πάσχα που ενδιαφέρονται όλοι οι πολίτες γιατί όλοι ετοιμάζουν κάποια εξόρμηση. Κοιτάξτε, η μέση της, την τιμή της, για τη τιμή της αμόλυβδης είναι στο 1,90 ευρώ. Και 90 λεπτά. Ε, θέλω να πιστεύω ότι δεν θα ξεπεράσουμε τα 2 ευρώ στην υπηρετική Ελλάδα, γιατί στην νησιωτική Ελλάδα, επειδή υπάρχει πολύ αυξημένο μεταφορικό κόστος, ενδεχομένως σε κάποια νησιά είναι και πάνω από τα 2 ευρώ αυτή τη στιγμή. Ε, σας είπα ότι δεν πιστεύω να φτάσει τώρα τις επόμενες, γιατί θα έχουμε λίγες μέρες, έχουμε περίπου 10-15 μέρες, τουλάχιστον να μην ξεπεράσουμε το 1 ευρώ και 95 λεπτά.